κάνω όλα τα σωστικά με την ευρεία έννοια του όρου. Έχουν ενημερωθεί 5 και 57, για να είμαι ακριβής. Εννοώ την αστυνομία την τοπική, εννοώ την αστυνομία Χανίων, εννοώ το ΕΚΑΒ, εννοώ την ΕΜΑΚ Ηρακλείου, εννοώ τη δημοτική αρχή, εννοώ τους εντόπιους πυροσβέστες, ο εντόπιος δημοτικός σύμβουλος, ο εντόπιος γιατρός, θέλω να πω το 199, το 112, το 166, το 100, το 200, το 300 και το 500, έτσι, κάναν όλοι αυτοί λοιπόν τα αδύνατα δυνατά, δηλαδή κατέβαλαν προσπάθεια οι άνθρωποι για να καταλήξει το κορίτσι 10 και 20, εντελώς αβοήθητο, εντελώς, όμως έτσι. Ενώ είχε ενημερωθεί η ΕΜΑΚ περίπου στις 7 η ώρα, γιατί και οι χρόνοι είναι ερευνητέοι και θέλω να είμαι σαφής και ορισμένος ως προς χρόνος, λέω εγώ με τις πληροφορίες τις δικές μου ότι είχαν ενημερωθεί οι κύριοι και ήταν έτοιμη η αποστολή περί τις 7 η ώρα της ΕΜΑΚ να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος. Δεν σηκώθηκε αυτό το ρημάδι, το ελικόπτερο εκεί ποτέ, ποτέ. Ποιος είναι εκεί αρμόδιος? Ποιος είναι εκεί αρμόδιος, ενώ είχε ενημερωθεί για το κατεπήγον και για το σοβαρό αυτό περιστατικό? Ποιος είναι αρμόδιος ο οποίος όφιλε να δώσει την εντολή να σηκωθεί έγκυρα το ελικόπτερο και να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος? Επίσης, ποιος ήταν αυτός που έδωσε εντολή και σηκώθηκε στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή μετά από 10 ώρες του δυστυχήματος? Δηλαδή θέλω να μάθω και βοηθήστε με παρακαλώ πάρα πολύ, ποιος είναι αυτός που όφιλε να δώσει εντολή, ποιος είναι αυτός που έδωσε όνομα, όμως έτσι, όχι η υπηρεσία η τάδε, όχι το συντονιστικό όργανο, όνομα. Γυρεύω μετά από διασταυρωμένες πληροφορίες, γυρεύω ευθύνες, εξατομικευμένες ευθύνες. Κάποιος ευθύνεται. Και θέλω να μάθω το όνομα. Σε σχέση με τα όσα έχει υποστηρίξει ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου και οδηγός του αυτοκινήτου. Παρακαλώ, εγώ καθ' ολοκληρία αμφισβητώ λέξη προς λέξη, αμφισβητούσα εξ αρχής. Τώρα απλά μετά από τα διαπιστωμένα ευρήματα, σαφώς, γιατί άλλο μου λύθηκε το χειρόφρενο, διότι βρέθηκε στο κυβότιο ταχυτήτων η σχέση δεύτερη. Στο σασμάν δηλαδή βρέθηκε να υπάρχει δεύτερη ταχύτητα, να το πω εκλαγευμένα. Που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο ήταν σε κίνηση. Αν ήταν σταθμευμένο, η δεύτερη ταχύτητα εμποδίζει το κύλισμα του αυτοκίνητου. Καταλάβατε? Mm-hmm. Έτσι, άρα εγώ τι να υποθέσω? Έτσι, ρωτήστε έναν οποιονδήποτε τεχνικό αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει θέλω να αρθώ σε συμπεράσματα με βήματα και όχι με άλματα. Άρα κυρίως γυρεύω και τις ευθύνες των αρμοδίων σωστικών συνεργείων. Συνείδητη αμέλεια λέμε εμείς οι νομικοί. Είχαν επίγνωση, είχαν γνώση έγκυρη. Δεν βαριέσαι ρε αδερφέ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν δεν είναι έτσι.